Παρατείνεται ο χρόνος της υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο έργο του κοινωνικού παντοπολίου από όσους θεωρούνται ότι είναι δικαιούχοι έως και τις 17 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Παράλληλα, σήμερα έγινε δωρεά τροφίμων στο κοινωνικό παντοπολίο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Ευρυτών Νομού Δράμας, οι οποίοι συγκέντρωσαν όλα αυτά τα τρόφιμα από δραμηνούς που παρακολούθησαν δωρεάν την θεατρική παράσταση «Οι Κουτσομπόλες». Βρισκόμαστε μπροστά στην είσοδο του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Δράμας και είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι, γιατί σήμερα ο Σύλλογος Ευρυτών με το θεατρικό του τμήμα μας παρέδωσε ένα μεγάλο όγκο τροφίμων για τους συνδημότες μας που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολίου. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ήταν πολύ συγκινητική και ενδιαφέρουσα η προσπάθεια αυτή και του Συλλόγου και του θεατρικού τμήματος. Και πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι προσπάθειες και οι εκδηλώσεις πραγματικά αγγίζουν και τον Δήμο αλλά και τους δημότες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Συνοθέτης. Ευχαριστούμε γενικά όλο το τμήμα το οποίο συνέβαλε σε αυτήν την πραγματικά πολύ όμορφη προσπάθεια. Την Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι 4 παραστάσεις του θεατρικού τμήματος του Συλλόγου Ευρυτών Νομού Δράμας Ο Εύρος. Αισθανόμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί η δραμηνή κοινωνία αγκάλιασε αυτό το έργο. Ευχαριστούμε την σκηνοθέτη και τα μέλη της θεατρικής ομάδας, αλλά σήμερα ευχαριστούμε κυρίως όλους τους δραμηνούς που έδωσαν εντός εισαγωγικών το εισιτήριό τους για να παρακολουθήσουν αυτό το έργο. Το εισιτήριο που ήταν τρόφιμα για να στηρίξουμε το κοινωνικό παντοπολείο της Δράμας, να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τους δραμηνούς που αγκάλιασαν το έργο και που αγκάλιασαν την προσπάθειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το δραμηνό κοινό για την τεράστια αγκαλιά που μας επιφύλασε. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ευρυτών για τη στήριξή του και πραγματικά είμαστε πολύ ευτυχείς για όλη την προσφορά αυτή του δραμηνού κοινού. Ήταν πολύ μεγάλη και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Πώς θα συνεχίσετε τώρα? Θα συνεχίσουμε δυναμικά για να ικανοποιήσουμε το κοινό μας. Ετοιμάζετε κάτι καινούριο ή θα συνεχίσετε με την ίδια παράσταση? Ετοιμάζουμε και κάτι καινούριο. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να μπουν. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε έστω μία ή δύο παραστάσεις, αν και είναι λίγο δύσκολο 20 άτομα να βρεθούμε ξανά μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που έφερε τα πράγματά τους με πολύ αγάπη και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά που με ένα χαμόγελο ερχόταν με μία σακούλα στο χέρι και μου λέγανε ευχαριστώ. Και το διοικητικό που με βοήθησε σε αυτή την παραλαβή, γιατί τα πράγματα ήταν τόσα πολλά που δεν μπορεί κανένας να τα βγάλει πέρα, ούτε με 5 ούτε με 10 άτομα. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή πόσα πράγματα είναι. Τώρα ελπίζουμε την καταμέτρηση που θα γίνουν. Δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα. Μόνο να σου πω σαν ένα παράδειγμα, πρέπει να είναι πάνω από 550 μακαρόνια. Συν τα απορριπαντικά, συν πάρα πολλά πράγματα, με πάμπες, με χαρτικά, και θα ήθελα την επόμενη φορά κάποια εκδήλωση που θα κάνουμε, ο κόσμος να φέρει βρεφικά τρόφιμα, πάμπες και είδη γίνης. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγαπητούς συνδημότες μας ότι θα δοθεί παράταση μίας εβδομάδας μέχρι και τις 17 του Νοέμβρη για την υποβολή των αιτήσεων του κοινωνικού παντοπολίου. Όπως επίσης και να ενημερώσουμε ότι μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τα δημοτικά τέλη, οι άποροι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για ποιο λόγο δίνεται αυτή η παράταση? Γιατί πολλοί από τους συνδημότες μας, αυτό μας έδειξε η περσινή χρονιά, λείπουν από την πόλη ή μπορεί να είναι ασθενείς και να μην έχουν ακούσει τις προηγούμενες ανακοινώσεις. Οπότε θέλουμε να δώσουμε μια επιπλέον ανακοίνωση και μια επιπλέον παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για να μην αφήσουμε κανέναν συνδημότη μας που πραγματικά έχει ανάγκη έξω από τις υπηρεσίες του κοινωνικού παντοπολίου. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που απευθύνονται στο κοινωνικό παντοπολείο φέτος? Σε σχέση με την περσινή χρονιά έχουμε γύρω στα 122 άτομα επιπλέον τα οποία συμμετέχουν στο κοινωνικό παντοπολείο. Ναι, έχουμε μια αρκετά μεγάλη αύξηση θα λέγαμε.